Ηράκλειο το σκηνικό στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου με τις αυτοσχέδιες κομματερές να αποτελούν μάστιγα, προκαλώντας την αγανάκτηση επιχειρηματιών και πολιτών. Χωματερίες σκουπιδιών εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Το άθλιο σκηνικό επαναλαμβάνεται. Και όλα αυτά λίγα βήματα από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Οι αρμόδιοι τι κάνουν, δεν τα βλέπουν. Ο τηλεοπτικός φακός όμως τα βλέπει και τη νύχτα. Εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος με το κακό να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένα σημεία της βιομηχανικής περιοχής, ακόμα και την περίοδο της καραντίνας, από ασυνείδητους πολίτες. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ και το πρωί, όπως βλέπετε. Αυτή η κατάσταση είναι 15 μέρες, όπως μας είπαν επαγγελματίες της περιοχής. Μα περνούν κάθε μέρα. Περνούν κάθε μέρα, αλλά 15 μέρες πέρασαν στο συγκεκριμένο σημείο, κύριε Τονακάκη. Δηλαδή, οι ίδιοι οι πολίτες μας το λένε και οι επαγγελματίες, 15 μέρες. Δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε μία εβδομάδα. 15 ολόκληρες μέρες. Και είναι λίγα μέτρα από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Δηλαδή, λίγα βήματα είναι στην ουσία. Δεν είναι και μακριά. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι ασφαλώς αυτή η εικόνα, είναι κάποια σημεία. Η εστία μόλυνσης, έρχονται τα χιλιάτα ανεκατεύουν, έρχονται όλοι οι άνθρωποι και τα μολέρνουν εκεί πέρα. Δεν έρχεται ο Δήμος να βάλει τουλάχιστον δύο μεγάλους κάδους, αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και υπάρχει συνέχεια αυτή η εστία μόλυνσης. Μόλις φυσήξει ο αέρας, όλα πάνε και σκορπίζονται στους δρόμους. Για τις απαράδεκτες αυτές εικόνες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες ζητούν το αυτονόητο. Καθαριότητα και επιχείρηση σκούπα από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου φέρνει σκαπτικό μηχάνημα, το λεγόμενο τσαπάκι, το οποίο όταν συγκεντρωθεί ένας σωρός, εκεί επεμβαίνει με φορτηγό της Υπηρεσίας Καθαριότητας και με το σκαπτικό μηχάνημα. Ναι, άρα λοιπόν θα πρέπει η Υπηρεσία Καθαριότητας με το τσαπάκι να παρακάνει δουλειά. Σωστά την κάνει όταν πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, να το πω διαφορετικά. Πληρώνεται λοιπόν ένα σημαντικό ποσό και απαιτείται να έχετε λοιπόν την καθαριότητα. Καθαριότητα έχετε. Όπως όλες τις περιοχές της πόλης. Καθαριότητα έχετε. Στο βαθμό που θα θέλαμε ασφαλώς όχι, το είπα. Το συγκεκριμένο κεντρικό σημείο πνίγεται ανατακτά χρονικά διαστήματα από τα σκουπίδια με την αυτοσχέδια χωματερή, όλο ένα να μεγαλώνει λίγα μέτρα από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Ο καθένας πάει και τα αφήνει εκεί πέρα και όταν είναι σε περίοδο βροχής συγκεκριμένα γίνονται ποτάμια εδώ οι δρόμοι και τα φέρνει και εδώ, κοντεύουμε να πνιγούμε και από τα σκουπίδια εκτός το νερό. Κάποιος αρμόδιος πρέπει να επιληφθεί βέβαια. Σε ό,τι αφορά το σκοτάδι που επικρατεί στη βιομηχανική περιοχή, ο Λευτέρης Αντωνακάκης δηλώνει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν τοποθετηθεί σύγχρονα φωτιστικά τεχνολογίας LED. Αυτή την ώρα λοιπόν που μιλάμε, έχει εγκατασταθεί εργολάβος του ΔΕΔΙΕ. Τα Χριστούγεννα μέσα θα έχουμε φωτισμό στη βιομηχανική σε πρώτη φάση με 260 φωτιστικά σώματα τύπου LED.